Αλλάζουν οι ώρες τροφοδοσίας στο εμπορικό και στο ιστορικό κέντρο των Χανίων, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μιχάλης Τσουπάκης. Ο Δήμος έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με τους καταστηματάρχες, ενώ προχώρησε σε αυτή την απόφαση προκειμένου να αποφευθεί η ταλαιπωρία κυρίως στην παλιά πόλη. Ήτανε τρεις οι ζώνες δακτυλίου που δεν τις πειράξαμε. Η μία ζώνη δακτυλίου είναι στο παραλιακό μέτωπο του Ενετικού Λιμένα, που αυτό είναι μέχρι τις 9 η ώρα και είναι υπεύθυνο το λιμενικό ταμείο για το ωράριο τροφοδοσίας. Το άλλο ήταν η παλιά πόλη που ήταν μέχρι τις 11 και η άλλη ζώνη ήταν μία νοητή γραμμή, η Μάρκου Μπότσαρη, να καταλάβετε, αυτή η νοητή γραμμή ήταν μέχρι τις 10. Σε διαβούλευση που κάναμε και με τους καταστηματάρχες και με τους που τους είχαμε καλέσει στο Δημαρχείο και με τους εταιρείες τροφοδοσίας, για να έρθουμε, για να μπορέσουμε να πετύχουμε να έρθουμε σε μια συνεννόηση, να γίνει κάτι που να τηρηθεί. Είπαμε λοιπόν ότι θα είναι μέχρι τις 9 η ώρα το ωράριο τροφοδοσίας για όλη την παλιά πόλη και για το ελεκτικό λιμάνι και για την παλιά πόλη, να είναι μέχρι τις 9 η ώρα και για τον υπόλοιπο δακτύλιο να παραμείνει στις 10 η ώρα, όπως είχαμε πει. Μας ζητήθηκε να ορίσουμε θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Ο Δήμος, εκτός από τις υπάρχουσες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, δημιούργησε και νέες. Δημιουργήθηκαν και κάποιες νέες, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όταν δεν μπορούν να μπουν μέσα στην παλιά πόλη, να σταθμεύουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο και να εξυπηρετούν. Υπάρχει μία πρόταση σε συνεργασία και με μία εταιρεία. Είναι όπως τον τρόπο με τα αναπηρικά, με τις αναπηρικές θέσεις πάρκινγκ. Θα ελέγχονται ηλεκτρονικά. Θα υπάρχει λοιπόν 1/4 20 λεπτά. Σε περίπτωση που σταθμεύει κάποιος παραπάνω, που πάει κάποιος άλλος να σταθμεύσει στη συγκεκριμένη στάση που θα υπάρχει διαγράμμιση για τη συγκεκριμένη στάση, θα ενημερώνεται η τροχεία και ο Δήμος γι' αυτό. Αυτό το σύστημα αναμένεται να αποσυμφορήσει την πόλη, αφού στις 10 θα πρέπει να έχουν φύγει τα φορτηγά τροφοδοσίας, βελτιώνοντας έτσι και την αισθητική για ντόπιους και επισκέπτες.